Ολυμπιάδα. Ναι, Ολυμπιάδα. Πώς νιώσατε που περάσατε τελικούς?
Είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά δεν το παίρνουμε πάνω μας για να μην έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Θα στείλεις μια ευχή στα κορίτσια που βγαίνετε σε λίγο? Να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Και αυτό βασικά, να κάνουμε όλες όσο τι καλύτερο μπορούμε. Καλή επιτυχία, κορίτσια! Καλησπέρα, πώς σας λένε? Καλησπέρα, Γαβριέλα. Είστε από την Ολυμπιάδα? Την Ολυμπιάδα ακόμα και εδώ, ναι. Πολύ ωραία. Τα κορίτσια πέρασαν τελικούς, είναι ενθουσιασμένα? Είναι ενθουσιασμένα και έτοιμα για το καλύτερο σήμερα. Πολύ ωραία. Θα τους στείλετε μια ευχή πριν μπουν στο ταπί του μεγάλου τελικού? Εννοείται. Θέλω να τους πω ότι τις αγαπάμε πολύ και μπορούν να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και είναι φτιαγμένες για τα καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή τους επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Πώς σας λένε? Μαργαρίτα Γερολίμπου. Είστε στην Ολυμπιάθρακο Μακεδόνων κι εσείς? Ήμουνα, τώρα είμαι περισσότερο παρατηρητής, δεν γυμνάζομαι, αλλά παρακολουθώ την ομάδα στις εκδηλώσεις της. Πώς τα πάνε που τους παρατηρείτε έτσι που είστε κοντά τους? Νομίζω πάρα πολύ καλά, τα έχουν δώσει όλα και φαίνεται στο αποτέλεσμα. Ήσασταν κι εσείς μαθήτρια της κυρίας Ολυμπίας? Ήμουνα και προσπαθώ λίγο να γυμνάζομαι ακόμα. Πολύ ωραία. Τώρα, νομίζω είσαστε ιατρός της ομάδας? Είμαι γιατρός στην ομάδα και θελοντικά στη διοργάνωση και εύχομαι όλες οι ομάδες και όλα τα παιδάκια να είναι καλά και ο καλύτερος να κερδίσει. Καλησπέρα, πώς σε λένε? Κατερίνα. Δήμητρα. Και τι μας παρουσιάσετε, κορίτσια? Παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα πολύ ωραίο που είχε θέμα τους λύκους και τις δύο αγέλες που τσακώνονται, αλλά στο τέλος τα βρίσκουν. Πολύ ωραία. Από ποιο σύλλογο είστε? Από την Ολυμπιάδρυκο Μακεδόνων. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε λίγο πώς λένε την προπονήτρια? Έχουμε δύο προπονήτριες, την κυρία Ολυμπία Δραγούνη και την Γαβριέλα Καραγιάννη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλετε να τους στείλετε μια ευχή στην καθεμία? Ότι τις αγαπάμε πολύ και τις ευχαριστούμε πολύ για όλα που έχουν κάνει για μας. Ότι τις αγαπάμε πολύ, τους ευχαριστούμε για όλη τη σκληρή δουλειά που έχουν κάνει για μας και για όλη την προσπάθεια και την αγάπη που μας δίνουν. Κορίτσια, σας εύχομαι και εγώ να περάσετε στον τελικό. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλή συνέχεια, καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα, πώς σε λένε? Δήμητρα. Μυρτώ. Σοφία. Αναστασία. Μυρτώ. Τι μας παρουσιάσατε και από ποιο σύλλογο είστε? Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων και κάναμε την Αγέλη των Λύκων. Δηλαδή? Αχ, τι εννοείται. Αλλά εξήγησέ μας, τι μας παρουσιάσατε? Είναι μια Αγέλη Λύκων, η οποία το κόνσεπτ είναι ότι σπάνε και πολεμάνε μεταξύ τους και στο τέλος συμβιλιώνονται. Πολύ ωραία. Την προπονήτρια πώς τη λένε? Παρακαλώ. Ολυμπία Δραγούνη, την αγαπημένη μας. Και Γαβριέλα Καραγιάννη. Άλλοι έχουμε, γιατί είναι και πολλές. Όχι. Αυτές. Πώς δεν έχουμε. Και η Ελένη Καραευαγγέλου. Πολύ ωραία. Θα τους στείλετε φιλάκια, κορίτσια? Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε μια ευχή για τα κορίτσια που ήσασταν μαζί και που ελπίζετε να περάσετε στον τελικό. Είναι όλες φοβερές, πολύ καλές αθλήτριες. Δεθήκαμε πάρα πολύ τρεις ομάδες. Αυτό. Βασικά, η καθεμία να βγάλει το καλύτερο που μπορεί και να το απολαύσει αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι ό,τι και να γίνει, όποια θέση και να πάρουμε, το σημαντικό είναι ότι είμαστε εδώ, ότι είμαστε αγαπημένες και ότι μέχρι εδώ έχουμε καταφέρει ό,τι έχουμε καταφέρει με το σπαθί μας. Οπότε, για μένα αυτό μετράει, γιατί έχω εδώ τις φίλες μου, τις αθλητριές μου, τις συναθλητριές μου μάλλον, και είναι αρκετό. Να ρωτήσω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Πόσα άτομα ήσασταν, βρε κορίτσια? 72. 72? Και χωράσατε εκεί πέρα? Όχι. Τσίμα. Λοιπόν, καλά αποτελέσματα, κορίτσια. Ελπίζω να σας ξαναδούμε. Έχουμε δίπλα μας την κυρία Δραγούνη. Νομίζω ότι τις έχουμε πάρει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Mm-hmm. Είναι από τις βασικότερες εδώ πέρα προπονήτριες. Αγαπημένη μας η κυρία Δραγούνη. Είμαι σίγουρη δηλαδή και φάνηκε κιόλας. Πήρατε το Κοσμοτζίμ 2016, πήρατε το κύπελλο του μεγάλου τελικού. Ναι, είχαμε την μεγάλη χαρά πραγματικά να σηκώσουμε και φέτος το κύπελλο. Και αυτό δείχνει πόσο διάφανη είναι η κρίση, γιατί είμαστε και πέρσι πρωταθλητές. Και καταφέραμε το ακατόρθωτο. Ήτανε βέβαια τόσο πολύ ωραία όλα τα προγράμματα. Υπέροχες ιδέες, υπέροχες δουλειές. Μπράβο σε όλους τους προπονητές. Αξίζουν όλοι κύπελα. Κάναν όλοι φοβερή πρόοδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
τους λύκους της Αγέλης, τους 70 πλάς λύκους της Αγέλης, οι οποίοι δώσαν φέτος την ψυχή τους γι' αυτό. Τη Γαβριέλα, τη συνεργάτη δάμου, τη φοβερή, την πολύ αγαπημένη, την Ελένη, παράγοντα της χορογραφίας και αρχηγό των Μαύρων Λύκων. Έλα, Ελένη. Η Ελένη είναι ντροπαλή. Πολύ δυνατή συγκίνηση, αλλά πάνω απ' όλα είναι να το χαιρόμαστε πραγματικά, να το χαιρόμαστε. Νικητές δεν γίνεται να είμαστε πάντα, αλλά πάντα πρέπει να υπηρετούμε και να αγαπάμε τον αθλητισμό. Να ρωτήσω εγώ το κάτι, νομίζω πήρατε και ένα βραβείο. Έχω μια τέτοια εντύπωση. Πήραμε και το βραβείο της θεατρικής απόδοσης, που βασικά πλέον είναι αναπόσπαστο στοιχείο της κάθε χορογραφίας. Διότι όταν η χορογραφία έχει θέμα, πρέπει το θέμα να υποστηρίζεται. Και νομίζω ότι οι λύκοι, μάλλον το είχαν πιστέψει ότι ήταν λύκοι. Ήταν φοβεροί. Το αξίζετε. Να είστε καλά, συγχαρητήρια και σε εσάς. Έχετε κάνει φοβερή δουλειά όλες αυτές τις μέρες. Θα μας στείλετε και μια ευχή για τα κορίτσια, για τους λύκους που πήρανε εδώ πέρα, τα πήρανε. Εύχομαι οι λύκοι στη ζωή τους να είναι το ίδιο πάντα μάχημοι, ενωμένοι και να πιστεύουν στην ιδέα του καλού και στην... ότι αυτός που τολμάει πάντα νικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, αγάπη. Καλή συνέχεια. Σε όλες τις ομάδες που έλαβαν μέρος.
Ελίνα. Και είστε από την Ολυμπιάδα. Εννοείται. Κερδίσατε. Εννοείται. Μπράβο, κορίτσι, είστε πάρα πολύ. Θα φωνάξετε μια Ολυμπιάδα.